Βρισκόμαστε στο Σύλλογο Ιμβρίων, όπου η νεολαία του Συλλόγου διοργανώνει νησιώτικη βραδιά με τη Λέτα και τον Πολυχρόνικο Ρε. Έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της νεολαίας του Σύλλογου Ιμβρίων, τον Σάβα Σταγιά. Καλησπέρα, Σάβα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν ότι η νεολαία του Σύλλογου Ιμβρίων είναι εδώ και δηλώνει ενεργή συμμετοχή και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολύ μαζεμένοι. Η νεολαία από το 45 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος είναι πάντα ενεργή στο Σύλλογο και για την Ήμβρο. Το επιχείρημα με την νησιώτικη βραδιά το επιχειρήσαμε πέρυσι, όπου πέτυχε και είπαμε να το συνεχίσουμε και φέτος, με προσκεκλημένο τον καλλιτέχνη την κυρία Λέτα Κορέ. Η προσέλευση του κόσμου, όπως βλέπετε, είναι αυξανόμενη και θα αυξάνεται σταδιακά. Πώς το βλέπεις ότι μια τέτοια εποχή που η κοινωνία μας έχει χάσει λίγο κάποια πράγματα και τις καταγωγές της πολλές φορές δεν τις τιμάει, ας το πούμε. Η δική σας συνολέα είναι εδώ και είναι πολύ πιστή σε αυτό. Αυτό το μάθαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας, να στηρίζουμε τον τόπο μας. Δυστυχώς η Ήμβρος με το καθεστώς που επικράτησε έγινε λίγο πιο δεμένη με την Ήμβρο και αυτό συνεχίζουμε εμείς ακόμα και σήμερα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μαζί μας την Ελένη Απίστολα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Νεολαίας του Σύλλογου Ιμβρίων. Καλησπέρα. Μιλήστε μας για την εκδήλωση που διοργανώνετε. Λοιπόν, σήμερα τη συγκεκριμένη εκδήλωση τη διοργανώνει η Επιτροπή Νεολαίας του Σύλλογου Ιμβρίων. Και μέσα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έχει σκοπό να διοργανώσει και άλλες παρόμοιες. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουν αρκετό κόσμο οι νέοι μας, ώστε να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να μαζευτούν κάποιοι πόροι για το χορευτικό μας, για κάποιες ανάγκες, ας πούμε, που έχει η Επιτροπή Νεολαίας καθώς και το χορευτικό. Αυτά. Είστε πάντως πολύ ενεργοί. Η αλήθεια είναι ναι, είμαστε, το προσπαθούμε. Κάθε χρόνο μαζευόμαστε και περισσότεροι. Αγαπάμε την Ήμβρο και μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις θέλουμε να μαζευόμαστε, να βρισκόμαστε πιο κοντά, γιατί δεν μένουμε όλοι στην ίδια περιοχή, άλλοι λίγο πιο μακριά, άλλοι λίγο πιο κοντά. Και έτσι είναι μια αφορμή να συγκεντρωνόμαστε, να βλεπόμαστε, να διασκεδάσουμε όλοι μας. Καλησπέρα! Καλησπέρα, Παναγιώτη, πώς περνάς? Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Πλέον έχει γίνει θεσμός. Πιστεύω να κρατήσει. Όλη η νεολαία θεωρώ ότι είμαστε πλέον ενωμένοι και θα συνεχίσουμε γερά. Δεν βλέπω να χορεύετε όμως. Είναι ακόμα νωρίς. Καλησπέρα, πώς περνάς? Καλησπέρα, πολύ ωραία. Το κλίμα πολύ ζεστό. Είστε περισσότερο από ό,τι ξέρω μέλη του χορευτικού του συλλόγου. Θα μας κάνετε κάποια σήμερα χορευτική φιγούρα? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά η αδερφή μου ναι, είναι μέλος του συλλόγου και είναι στην χορευτική ομάδα. Καλή διασκέδαση! Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Από το Σύλλογο Ιμβρίων και την νεολαία του Συλλόγου, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.